Το χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα. Μέρος πρώτο. Το θέμα των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα είναι υπερκομματικό, κορυφαίο εθνικό ζήτημα. Ακολουθεί σύντομη ιστορική αναδρομή για να αναδείξω τις 4 κατηγορίες οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Που είναι... Πρώτη κατηγορία επανορθώσεις για την καταστροφή των υποδομών της χώρας, όπως επιδικάστηκαν στη συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων το 1946. Δεύτερη κατηγορία αποπληρωμή κατοχικού δανείου, το οποίο είναι απαράγραπτο και έντοκα απαιτητό βάσει διακρατικών συνθήκων. Τρίτη κατηγορία, αποζημιώσεις στα θύματα εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας των Γερμανών που επιβεβαιώθηκαν στη δίκη της Νιρεμβέργης. Και τέταρτη κατηγορία, επαναπατρισμός παρανόμως εξαχθέντων αρχαιοτήτων και κλεμμένων πολιτιστικών θησαυρών από Γερμανούς βάσει ηθικών και νομικών αρχών. Σήμερα η Ελλάδα σφιχτιά με ένα χρέος 388 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι πολύ μικρότερο από το χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα. Η Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, προσπάθησε να κατακτήσει τον κόσμο. Η Γερμανία του Χίτλερ εισέβαλε στην Αυστρία το Μάρτιο του 1938, 6 μήνες αργότερα κατέλαβε δάφη της Τσεχοσλοβακίας και σε άλλους 6 μήνες μπήκε στην Πράγα. Παράλληλα, η Ιταλία του Μουσολίνη κατέλαβε την Αιθιοπία και την Αλβανία. Το Μάη του 1939 συνομολογήθηκε στο Βερολίνο το Χαλίβδινο Σύμφωνο, δηλαδή ένα διμερές σύμφωνο για κοινή πολεμική δράση των δύο δυνάμεων του άξονα της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας του Χίτλερ και της φασιστικής Ιταλίας του Μουσολίνη. Με την εισβολή του Χίτλερ στην Πολωνία το Σεπτέμβριο του 1939, οι συμμαχικές δυνάμεις Αγγλίας και Γαλλίας κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον των δυνάμεων του άξονα. Έτσι ξεκίνησε επίσημα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το 1940 η Γερμανία επιτέθηκε σε Δανία, Νορβηγία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Αγγλία. Τον Απρίλιο του 1941 στη Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα, τον Μάιο στην Κρήτη, τον Οκτώβριο στη Μόσχα και το 1942 στον Κάυκασο. Ένα χρόνο μετά την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου συνήθι το τριμερές σύμφωνο, δηλαδή στις δυνάμεις του άξονα της Γερμανίας και Ιταλίας, προσθέθηκε η Ιαπωνία. Μετά την Ιαπωνική αεροπορική επίθεση στον Αμερικανικό στόλο στο Pearl Harbor της Χαβάης, οι Ηνωμένες Πολιτείες κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας και ακόλουθα εναντίον της Γερμανίας και της Ιταλίας. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπήκαν στον πόλεμο στον πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μεταξύ 1939 και 1945 ήταν η πιο θανατηφόρα σύγκρουση στην ανθρώπινη ιστορία. Έλαβαν μέρος πολίτες από περισσότερες από 30 χώρες με τεράστιες απώλειες, 60 έως 80 εκατομμύρια θύματα. Από το 1940 ο Ιταλός δικτάτορας Μουσολίνη διέταζε παράνομες πτήσεις Ιταλικών αεροσκαφών και Ιταλικές επιθέσεις κατά ελληνικών πλοίων. Το Ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο τορπίλησε ύπουλα το αγκυροβολημένο καταδρομικό Έλλη στο λιμάνι της Τίνου κατά τον εορτασμό του 15 Αυγούστου. Είναι ενδιαφέρον αυτό που έγραψε ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα, ο Εμμανουέλε Γκράτσι, στα απομνημονεύματά του. Το έγκλημα της Τίνου έκανε το θαύμα να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ενότητα μεταξύ μοναρχικών και βενισιλικών, οπαδών και αντιπάλων της δικτατορίας του Μεταξά. Όλοι πίστηκαν πως η Ιταλία ήταν αδυσόπιτος εχθρός της Ελλάδας. Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσι, δίνει ιδιόχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά τελεσίγραφο, με το οποίο απαιτεί την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική Μεθόδιο. Ακολουθεί η άρνηση του δικτάτορα, το γνωστό «όχι», που στην πραγματικότητα ήταν η φράση «αλόρ σε λαγκέρ»,
Η ένταξη της Ελλάδας, στις συμμαχικές δυνάμεις, δηλαδή το όχι του Μεταξά, έγινε τουλάχιστον για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω του ότι ο βασιλιάς Γεώργιος II ήταν φιλοαιτηλέζος και δεύτερον, διότι συμμαχία με τον Άξονα θα σήμαινε ότι παραχωρείται η Ήπειρος στους Ιταλούς και η Ανατολική Μακεδονία με Θράκη στους Βουλγάρους. Με το όχι του Μεταξά, οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις εισβάλλουν στην Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός αντιπιτίθεται με γενικό αρχηγό του στρατού τον βασιλιά Γεώργιο II και αρχιστράτηγο τον Αλέξανδρο Παπάγο. Ο ιταλικός στρατός κατατροπώνεται και μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη οι Έλληνες προωθούνται στο 1/4 της Αλβανίας. Και αυτή είναι η πρώτη νίκη των συμμάχων κατά των δυνάμεων του Άξονα. Αναπτερώσαμε το ηθικό των συμμάχων. Ήταν τότε που ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Winston Churchill, είπε «Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Η Ιταλία αντεπιτίθενται 5 μήνες αργότερα, το Μάρτιο του 1941, και η αντεπίθεση αποτυγχάνει. Το χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα, μέρος δεύτερο. Με το θάνατο του Μεταξά, ο βασιλιάς Γεώργιος II επιλέγει τον Αλέξανδρο Κορίζη για πρωθυπουργό. Στις 6 Απριλίου του 1941 ο Κορίζης δέχεται τελεσίγραφο από το γερμανό πρέσβη για απομάκρυνση των βρετανικών δυνάμεων από την Ελλάδα, το οποίο και απορρίπτει. Και αυτό είναι το δεύτερο όχι της Ελλάδας στους Γερμανούς αυτή τη φορά. Στις 18 Απριλίου αυτοκτονεί ο Κορίζης, 12 μέρες μετά τη γερμανική εισβολή, και ο Γεώργιος II διορίζει πρωθυπουργό τον Εμμανουήλ Τσουδερό. 6 μήνες μετά την επίθεση των Ιταλών, η Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Μαρίτα. Ο Χίτλερ έρχεται να σώσει τον ιτημένο Μουσολίνη και να απομακρύνει τους Εγγλέζους από την Ελλάδα. Στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα υπήρχε ήδη γραμμή Μεταξά. Είχε γίνει ως θωράκιση των ελληνικών συνόρων λόγω των αξιώσεων της Βουλγαρίας να επεκταθεί στην Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη. Σημειωτέων ότι ο Χίτλερ το 1939 εξασφάλισε τη συμμαχία της Βουλγαρίας. Η γραμμή Μεταξά είναι το μεγαλύτερο ελληνικό οχυρωματικό έργο στη νεότερη ιστορία. Είχε καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, κάλυπτε οχυρωτικά από την κεντρική Μακεδονία μέχρι την Κομωτινή, μια ζώνη μήκους περίπου 300 χιλιόμετρων. Περιλάμβανε 21 ανεξάρτητα συγκροτήματα με υπόγειες σύραγγες και πήγαια οχυρά, με παρατηρητήρια, πυροβολία, πολυβολία, αντιαρματικές τάφρους, χαρακώματα και σιδηροπαγές ζώνες ανάσχεσης. Οι υπόγειες εγκαταστάσεις κάθε οχυρού περιλάμβαναν διοικητήριο, θαλάμους αξιωματικών, θαλάμους οπλιτών, τηλεφωνικό κέντρο, μαγειρίο, δεξαμενές νερού, χώρους υγιεινής, αποθήκες τροφίμων για 15 μέρες, χειρουργείο, φαρμακείο, συστήματα αερισμού, φωτισμού, γεννήτριες λάμπες πετρελαίου, φακούς και αποχέτευση. Η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα ξεκίνησε στις 6 Απριλίου του 1941 με την επίθεση γερμανικών στρατευμάτων μέσω Βουλγαρίας και Ιουγκοσλαβίας. Στη γραμμή Μεταξά δόθηκε η μάχη των οχυρών, που ήταν ο κύριος αγώνας της Ελλάδας εναντίον των Γερμανών, υπό τον αντιστράτηγο Μπακόπουλο. Από τα οχυρά της γραμμής Μεταξά μόνο 2 έπεσαν. Οι Γερμανοί δεν μπόρεσαν να μπουν στην Ελλάδα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ο Λοχίας Δημήτριος Ίτσιος ήταν ο διοικητής του πολυβολίου 8 στη μάχη των οχυρών και εξόδεψε τις 33.000 σφαίρες που υπήρχαν στο πολυβολίο προτού παραδοθεί στους Γερμανούς. Όταν ο Γερμανός στρατηγός Σέρνε, εγκληματίας πολέμου, συναντήθηκε με τον Ίτσιο, τον ρώτησε «Ποιος είναι ο διοικητής σου στο πυροβολείο?» «Εγώ είμαι», απάντησε ο Ίτσιος. «Δεν υπάρχει αξιωματικός?» «Όχι». «Ξέρεις ότι για χάρη σου έχασα ένα αντισυνταγματάρχη και 232 στρατιώτες?» «Λυπάμαι, στρατηγία, αλλά υπερασπίζομαι την πατρίδα μου». Ο Σέρνερ έδωσε εντολή παρουσίασης όπλων σε μια δημιουργία Γερμανών στρατιωτών προς τιμήν του Ίτσιου και αμέσως μετά έδωσε διαταγή να εκτελεστεί ο Ίτσιος. Κατά παράβαση της συνθήκης της Γενέβης, ο Λοχίας Ίτσιος πυροβολήθηκε εξ επαφής στο κεφάλι με περίστροφο, ενώ είχε ήδη παραδοθεί.
Αυτό ήταν το πρώτο έγκλημα πολέμου των Γερμανών στην Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός, στα ελληνοαλβανικά σύνορα, πολεμούσε ακόμα τη φασιστική Ιταλία. Έτσι, οι Γερμανοί μπήκαν από τα ελληνο-γιουγκοσλαβικά σύνορα και βρέθηκαν στα μετόπισθεν των ελληνικών στρατευμάτων που πολεμούσαν στην Αλβανία τους Ιταλούς. Και ενώ ένα μέρος του ελληνικού στρατού μάχεται στη γραμμή Μεταξά, στις 20 Απριλίου 1941 ο δοσιλογικός αντιστράτηγος Τσολάκογλου συνθηκολογεί αυτοβούλος, παρά την εντολή του αρχιστράτηγου Παπάγου. Οι Γερμανοί στρατιώτες μπαίνουν στην Αθήνα και υψώνουν τη σφάστικα στην Ακρόπολη. Στις 23 Απριλίου η κυβέρνηση Τσουδερού με τη βασιλική οικογένεια μετακινούνται στην Ελεύθερη Κρήτη και από εκεί, ένα μήνα αργότερα, καταφεύγουν στο Κάιρο της Αιγύπτου. Στο μεταξύ στην Ελλάδα, ο στρατηγός της συνθηκολόγησης Γεώργιος Τσολάκογλου σχηματίζει την πρώτη δοσιλογική κυβέρνηση της χώρας και ασφαλώς δεν μένει ατιμόρυτος μετά τον πόλεμο. Πράγματι, μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα, ο Τσολάκογλου παραπέμφθηκε στο ειδικό δικαστήριο δοσιλόγων και καταδικάστηκε σε θάνατο. Μετά από προσφυγή του, το Συμβούλιο Χαρίτων μετέτρεψε την ποινή του σε ισόβια δεσμά. Και αναφέρω δύο ηρωικά περιστατικά. Το πρώτο, όπως το περιγράφει ο ύμνηστος Μανώλης Γλέζος στο βιβλίο του, το μεσημέρι της 2ης Μαΐου 1941, ο 17χρονος μαθητής της 5ης Γυμνασίου του Βαρβακίου από τη Βιτίνα, Μαθιός Πόταγας, πετάχτηκε αόπλος στη μέση του δρόμου, ύψωσε το χέρι και φώναξε στη φάλαγγα των αρμάτων μάχης των Ναζί που έφτασαν στη γέφυρα Κουντρουμπή. «Σταθείτε, δεν θα μας κλαβώσετε. Είμαι εδώ μόνος, αλλά η Ελλάδα ολόκληρη ακολουθεί». Έκπληκτος ο διοικητής της φάλαγγας ρώτησε το διερμηνέα τι λέει αυτό το παιδί. Όταν ο διερμηνέας του εξήγησε, ο διοικητής με το αυτόματό του σκότωσε τον Πόταγα. Αλλά δεν έφτανε στο Ναζί αξιωματικό μόνο θάνατος, διέταξε τους στρατιώτες του και με έναν ογκόλιθο συνέθλιψαν το κεφάλι του νέου που τόλμησε να υψώσει το ανάστημά του απέναντι στο Τρίτο Ράιχ και το στρατό του. Το δεύτερο περιστατικό στις 30 Μαΐου 1941, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας υποστέλουν και κλέβουν χιτλερική σημαία από την Ακρόπολη κάτω από τιμή των Γερμανών. Οι δύο φοιτητές ήρθηκαν ως τη σπηλιά του Πανδρόσιου Άντρου και σκαρφάλωσαν από σκαλοσιές των αρχαιολόγων. Κατέβασαν από τον ιστό τη σημαία και την πήραν μαζί τους. Στις 11 το πρωί έκπληκτη γερμανική φρουρά ανάρτησε νέα σφάστικα στο κενό ιστό. Οι γερμανικές αρχές διέταξαν ανακρίσεις. Γλέζος και Σάντας καταδικάστηκαν ερήμην σε θάνατο. Οι άντρες της φρουράς εκτελέστηκαν και οι Έλληνες διοικητές των αστυνομικών τμήματων της περιοχής απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο Μανώλης Γλέζος συνελήφθη τρεις φορές από τους Γερμανούς, φυλακίστηκε και κατόρθωσε να δραπετεύσει, ενώ ο Λάκης Σάντας ξέφυγε από τους διώκτες του και κατετάγει στον Ελλάς. Οι Γερμανοί, όταν τους συνέλαβαν, αγνοούσαν ότι αυτοί κατέβασαν τη σφάστικα από την Ακρόπολη. Η Κρήτη ανθίστανται μέχρι τον Ιούνιο. Ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η νίκη των Ελλήνων επί των Ιταλών και η αντίσταση της Κρήτης κατά των Γερμανών επηρέασε την έκβαση του πολέμου. Γιατί οι Γερμανοί καθυστέρησαν να επιτεθούν στη Σοβιετική Ένωση, τους βρήκε ο ρωσικός χειμώνας και ιτήθηκαν στη μάχη της Μόσχας το Γενάρη του 1942 στο πλαίσιο της επιχειρήσης Μπαρμπαρόσα. Η επιτροπή μας απαρτίζεται από τους οργανισμούς International Hellenic Association, Canadian Hellenic Congress, Hellenic American National Council και Ίδρυμα Δελιβάνη.